άμεσα η απάντηση της διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα όσα κατήγγειλαν εθελοντές από τη Λάρισα σχετικά με διώξεις τους. Στην απάντηση γίνεται σαφές πως για τα όσα λέχθηκαν θα υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το άνοιγμα στην κοινωνία και στην προσφυγική κρίση, τα δύο μεγάλα στοιχήματα που κέρδισε τα τελευταία 2,5 χρόνια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη νέα διοίκηση, με το νέο ξεκίνημα, με την αλλαγή πορείας. Η επανεκκίνηση λοιπόν αυτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει αγκαλιαστεί από όλους τους κρατικούς φορείς, σε όλα τα τμήματα ανά την Ελλάδα. Εδώ είναι ένα από τα περιφερειακά μας τμήματα, τα οποία μας βοηθάν στο έργο μας, βασιζόμενοι πάντα στην ελληνική κοινωνία που συσπυρώνεται δίπλα για να αντιμετωπίσει τα δεινά της οικονομικής κρίσης. Σαφέστατα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι επίσημος αρρωγός της πολιτείας και βοηθάει στις επίγουσες ανάγκες τόσο των Ελλήνων όσο και των προσφύγων. Κάποιος εθελοντής μπορεί να πηγαίνει και να βοηθάει κάποια άλλη ομάδα, αλλά πρέπει στην έκτακτη ανάγκη να δηλώσει θα γίνει ένα σεισμός, θα γίνει μια φωτιά, πού θα πάει. Όμως ο αρχηγός και η υπαρχηγή δεν μπορούν, είναι αντιδεοντολογικό, να είναι σε μία άλλη οργάνωση και πόσο μάλλον κάποιος από αυτό να είναι και πρόεδρος ή ιδρυτής από ό,τι έχουμε μάθει. Είναι ξεκάθαρος λοιπόν ο ρόλος και η επέμβαση στην κινητοποίηση της επίγουσας ανάγκης. Επίσης, αυτοαποκαλούνται κορυφαίοι εκπαιδευτές. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο τομέας Σαμαριτών και το τμήμα εκπαίδευσης, γιατί εμείς έχουμε το τμήμα Μητρώου, το database που λέμε, τα ποσοστά και τα report που ακόμη και στη Διεθνή Ομοσπονδία δίνουμε. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν εκπαιδεύσεις. Γνωρίζετε ότι το περιφερειακό τμήμα δεν έχει να πληρώσει ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο και απευθύνονται στην κεντρική διοίκηση, ενώ όλα τα άλλα περιφερειακά τμήματα Σαμαριτών, κάνοντας τα μαθήματα πρώτων βοηθειών, βγάζουν τα έξοδά τους, τις καλύψεις τους, τις μεταφορές τους. Εδώ λοιπόν λέμε το εξής. Πώς εγώ έχω από το κεντρικό λογιστήριο ένα έγγραφο ότι οι Σαμαρίτες της Λάρισας, οι εκπαιδευτές, οι άρχοι εκπαιδευτές όπως λένε, δεν έχουν κανένα εκπαιδευτικό έργο. Άστε το υγειονομικό.